Παιδιά, εντάξει, το τι γίνεται εδώ στο Λος Άντζελες δεν φαντάζεστε. Ο κακός χαμός, πρωταγωνίστρια βέβαια, η αγαπημένη μας Ριάννα. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό και το κορίτσι από την ώρα που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Παιδιά, τι γίνεται. Νομίζω ότι, εντάξει, να σας θυμίσω στο παρελθόν ότι είχε περάσει τα πάνδυνα από τη σχέση της με τον Chris Brown. Ναι. Τώρα δηλαδή γίνεται αυτό με τον Άσα Πρόκη. Λίγο πριν έλεγαν ότι την απάτησε που τελικά δεν την απάτησε. Τώρα με το που γύρισαν από τις σκηνές τους διακοπές στα Μπαρμπέιντος, τον συνέλαβαν αυτό στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Με ποια αιτιολογία? Να σας πω ότι είναι μια κατηγορία για πυροβολισμό που αυτό συνέβη το 2021. Η σύλληψη λοιπόν έγινε για αυτό το λόγο. Μάλιστα. Όπου φέρεται αυτός μαζί με δύο ακόμα να πλησίασαν το θύμα και να τον πυροβόλησαν 4-5 φορές. Η σύλληψη έγινε τώρα μετά από ένα χρόνο? Έγινε τώρα, ναι. Τώρα δεν ξέρω πόσο εκεί νομικά είναι τα πράγματα στην Αμερική, αλλά τέλος πάντων τώρα προφανώς δέθηκε η όλη αυτή καταγγελία, μηνύση, δεν ξέρω τι ήταν, και τον συνέλαβαν. Και έχει μείνει μέσα ή έγινε κάποια διαδικασία και ξαναβγήκε? Προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερα. Λίγο αργότερα μετά το τέλος εκπομπής που θα έχει περάσει και η ώρα, θα του κάνω μια κλήση, βασικά στον δικηγόρο του, και θα σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες. Απαντάει κανονικότατα. Φαντάζομαι θα έρθει στο φως της δημοσιότητας περισσότερες πληροφορίες. Πώς να αντιδράσει, αφού κατηγορείται για πυροβολισμούς, τώρα καταλαβαίνω. Το θέμα είναι πώς μπορεί να έχει αντιδράσει και η ίδια η Ριάννα. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Βρίσκεται και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση και νομίζω ότι δεν είναι και κάτι. Παιδιά, η Ριάννα να ξημερώσει μια καλή μέρα δηλαδή. Τις τελευταίες 10 μέρες, μια ευχάριστη είδηση η γυναίκα δεν έχει ακούσει. Έχει φιλοξενό σπίτι. Μάμα θέλει να έρθει το Πάσχα τώρα να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί, να ηρεμήσει λίγο το παιδί. Δεν θα είσαι σπίτι, πώ τη φιλοξενεί? Στην Τζιά, θα την πάρω μαζί. Θα πάει στα Μπαρμπέιντος, παιδί μου, που κατάγεται, να ηρεμήσει η γυναίκα. Δίπλα είναι και όλα. Να μπαίνει τώρα στο αεροπλάνο μετά από αυτό που έζησε τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που ανακοινώθηκε δεν έχει βρει ησυχία. Τι να πω, δεν ξέρω. Απλά το καλό είναι αν έρθει στην Ελλάδα, πρώτον μπορεί να πάει και στη Δήλο και να κάνει και ωραία φωτογράφηση, γιατί έχουμε και πολύ ωραίο φως. Ναι. Εντάξει. Και επίσης είναι πιο εύκολο να ξεφύγει. Το πέταξε. Όχι, θα δάφινε. Ναι. Ελλάδα, ξέρω. Έλα, πες. Όχι, τώρα τι. Μου φωνάξανε, δεν θα πω τίποτα.